Μόλις 1 στις 3 επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και 2 στις 5 βιομηχανίες ήταν έτοιμες για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας από την 1η Ιουλίου. Η πρεμιέρα του μέτρου σε χιλιάδες επιχειρήσεις έγινε με χαμηλή συμμετοχή και μικρά τεχνικά προβλήματα. Τα πραγματικά ποσοστά συμμετοχής μετά και τη λήξη της παράτασης που δόθηκε για 2 ολόκληρους μήνες είναι πολύ χαμηλά, αφού το ποσοστό χρήσης της ψηφιακής κάρτας εργασίας για τη βιομηχανία κυμαίνεται γύρω στο 41%, ενώ για το λιανεμπόριο πλησιάζει το 30%. Πρώτη μέρα υπάρχει πρόβλημα, λειτουργία στο σύστημα και ούτε εμείς είμαστε έτοιμοι. Είναι άλλες εταιρείες, δουλεύουν με τους λογιστές. Πρέπει να έχουμε τις ίδιες εταιρείες, να συμβαδίζουν τα προγράμματα. Θέλει κάποιο διάστημα, ένα χρόνο να προσαρμοστούμε, να δώσει η κυβέρνηση. Τώρα είναι καλό το μέτρο για τους εργαζόμενους. Φυσικά είναι λίγο δύσκολο όμως να χτυπάς την κάρτα. Μπορεί να κάτσει μισή ώρα παραπάνω ο εργαζόμενος ή να αργήσει λίγο, να υπάρχει πρόβλημα να χτυπήσει την κάρτα. Τώρα αυτό πρέπει να το δούμε. Είναι το καινούριο μέτρο της κυβέρνησης προκειμένου να βοηθήσει τους εργαζομένους για τυχόν έτσι, παραπτώματα από την πλευρά των επιχειρηματιών. Πολύ καλά κάνει και το κάνει, ένα μέτρο που χρειάζεται. Πρέπει όμως να διαμορφώσει ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε να μπορούν και οι υπάλληλοι και τα μαγαζιά να μπορούν άνετα να φέρουν εις πέρας αυτή τη δήλωση, όλα τα προβλήματα που θα υπάρχουν και θα προκύψουν να μπορέσουν με καλή θέληση να λυθούν, και είναι προφανώς ένα μέτρο το οποίο το έχει ανάγκη ο κόσμος, ναι, και φυσικά οι εργαζόμενοι αλλά και οι επιχειρηματίες πρέπει να ξέρουν τι ώρα έρχεται ο υπάλληλος και τι ώρα φεύγει. Όπως όλες τις καινούργιες εφαρμογές πρακτικές, υπάρχει μια δυσκολία, μια αντικειμενική δυσκολία. Οι Έλληνες είμαστε πάντα της τελευταίας στιγμής. Εμείς έχουμε προσπαθήσει, με όλο αυτό το μήνα έχουμε κάνει κάποια δοκιμαστικά, κάτι δεν λειτουργεί, η πλατφόρμα πέφτει, οι λογιστές δεν είναι έτοιμοι. Εμείς με το λογιστή μας έχουμε συνοηθεί, τα έχουμε ετοιμάσει όλα, έχουμε κάνει και τα barcode για τα παιδιά. Αλλά από ό,τι ακούω θα πάρει παράταση, γιατί πολλοί κόσμος δεν είναι έτοιμος, πολλοί συνάδελφοι δεν είναι έτοιμοι. Υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα online, από ό,τι έχουν αναφέρει και άλλοι συνάδελφοι επαγγελματίες. Θεωρούμε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη η πλατφόρμα του Υπουργείου να το υποστηρίξει, γι' αυτό και έχουν υπάρξει τόσο πολλά προβλήματα. Ελπίζουμε να βελτιωθούν και να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα άμεσα. Και πέρα από αυτό, θεωρούμε ότι είναι ένα καλό μέτρο. Είναι δίκαιο, γιατί θα παταχθεί η μαύρη εργασία, θα υπάρχει έλεγχος επιτέλους, ιδιαίτερα σε καταστήματα τα οποία είναι τουριστικού ενδιαφέροντος και ξέρουμε ότι απασχολούνται άνθρωποι οι οποίοι δεν ασφαλίζονται στο πλήρες ωράριό τους και τα ένσημά τους. Είναι καλό για τους εργαζόμενους, είναι καλό για την αγορά. Ελπίζουμε να τηρηθεί από όλους. Μικρά προβλήματα φάνηκαν να υπάρχουν, ωστόσο θεωρώ ότι είναι η πρώτη μέρα εφαρμογής, λογικά θα λειτουργήσει. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Όπως όλες οι άλλες διαδικασίες με τα POS και τα λοιπά, νομίζω ότι θα δοθεί και σε αυτό μια παράταση. Καλό είναι να δοθεί, να μπορέσουμε και εμείς τα καταστήματα να συνηθίσουμε όλη αυτή τη νέα διαδικασία. Κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου, σε τόσο μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και εργαζομένων αναφέρθηκαν δυσκολίες, κυρίως τεχνικές, ως προς την εισαγωγή επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν φυσικά άμεσα ότι πρόκειται για τεχνικής φύσεως θέματα και ότι δεν κινδυνεύουν με κυρώσεις.